Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 7 και 31 και συνεχίζουμε αυτοδικητικά. Σε αυτοδικητικό μοτίβο αλλάζουμε όμως βαθμό αυτοδιοίκησης μέρη. Mm -hmm. Πάμε λοιπόν εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου που είναι στο επίκεντρο γενικότερα αλλά και ειδικότερα στις τελευταίες ημέρες. Είχαμε και επισκέψεις από τον ΑΔΜΕ, μεγάλα έργα. Λοιπόν, Μενέλαο Μπουκιά, Δήμαρχο Μαλεβιζίου, μια νέα θητεία. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ και για την θα έλεγα εγώ ότι είναι στο επίκεντρο, με δεδομένο ότι είναι ένα Δήμο που έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Και πολλέ προοπτικέ. Και δυναμικό Δήμο. Σηκώνει δήμος. μεγάλα βάρη εδώ και πολλέ δεκαετίε. Δυναμικό Δήμο. Μεγάλη διασύνδεση προφανώς φέρνει στο προσκήνιο το νησί μα και βεβαίω και το μαλεβίζει Καθώ η ενεργειακή διασύνδεση, η μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα και σίγουρα ένα από τα έργα που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πλέον την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια oh. του νησιού. Και βεβαίω έρχεται και η διασύνδεση από, τη, από το Ισραήλ. Ισραήλ, Κύπρο μαλεβίζει ε, Αττική. Επομένω, σίγουρα ε, δικαιούμαστε να περηφανευόμαστε για το ότι πραγματικά γινόμαστε ένας ενεργειακός κόμβος, ένας στρατηγικός κόμβος ενεργειακός για όλη τη Μεσόγειο, ε, όχι μόνο για τη χώρα μας. Και βεβαίως είναι εντάξει, ε, δεδομένο ότι ε, το, το, ο Δήμος σήκωσε το βάρος ανάπτυξης του νησιού τα προηγούμενα χρόνια με τα λινοπεράματα. Ε, με, τη, με το μεγαλύτερο εργοστάσιο mm -hmm. παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια του νησιού στα λινοπεράματα, τη χερσαία ζώνη λινοπεραμάτων, τη μεγαλύτερη χωματερή του νησιού στου πέρα Γαλήνου. Ε, δικαιούμαστε λοιπόν ε, και ανταποδίδονται πλέον στο Δήμο μετά τι διεκδικήσει, με του στόχου μεγάλου που βάλαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια αντισταθμιστικά, τα αντισταθμιστικά και τα έχετε πάρει, δηλαδή έχουν μπει ναι. στη σε σειρά. Έτσι. Τα αντισταθμιστικά ήταν ένας, ένας σταθμός, ένα σταθμό, ένα ιστορικό νομίζω. Ε, ρεκόρ ανταποδοτικών για Δήμου της χώρας uh -huh. ε, Αυτό το λέει ο ίδιος ο Αδμία. Ε, το, το λέω και εγώ το τονίζω γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι τότε δεν υπήρξε ποτέ ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία ε, έργων. Γιατί συνηθίζουμε να λέμε λεφτά, αλλά τα λεφτά δεν δόθηκαν στα ταμεία του Δήμου. Uh -huh. Δόθηκαν σε έργα, δίνονται σε έργα, σε μελέτε που. Οι μελέτε πολλαπλασιάζονται, δηλαδή μια μελέτη περίπου 60.000 ευρώ μα οδήγησε στο έργο των 7 εκατομμυρίων που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψη. Μια μελέτη 42.000 ευρώ οδήγησε στο έργο που υποβάλαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντο για τα μονοπάτια 450.000 ευρώ περίπου και έργα οδοποιία, έργα που αναβαθμίσαν τα αγροτικά ιατρεία, η Ελευθερίου, Βενιζέλο, ο κόμβο σχολεία, νηπιαγωγεία, όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη, που κάποια έχουν υλοποιηθεί, κάποια υλοποιούνται, κάποια θα υλοποιηθούν. Και μην ξεχνάμε, και αυτό πρέπει να το λέμε, ότι το έργο δεν ήταν έτσι ο σχεδιασμό στην αρχή. Εννοώ ότι δεν υπήρχε υπογειοποίηση του δικτύου από την Κορακιά προ τη Δαμάστα. Υπήρχαν πυλώνε ένα αέρι. Ε, νομίζω τρει σειρέ ή πέντε σειρέ αέριων πυλώνων mm -hmm. για περίπου 7 χιλιόμετρα θα κατευθυνόντουσαν από την Κορακιά προ τη Δαμάστα. Άρα αυτό και άλλαξε. τόπο. Έτσι, οι αντιδράσει έπιασαν τόπο. Τόπο έπιασε ο τρόπο που, που μεθοδικά διεκδικήσαμε αυτέ τι αλλαγέ του έργου, 36 εκατομμυρίων ευρώ και 11 εκατομμυρίων ευρώ έργων, ε, μετατόπιση του σταθμού και η, η, η αλλαγή του, της χωροθέτησή του για να εκμυδενιστεί η οπτική όχληση από τη Δαμάστα. Και νομίζω ότι γενικά έγινε μια διαπραγμάτευση που είμαστε περήφανοι ε, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε, θεσμικά, οργανωμένα, με το Πολυτεχνείο Κρήτη Τεχνικό μα Σύμβουλο με την τοπική κοινωνία δίπλα μας σε δύσκολες εποχές. Να θυμίσω ότι τότε υπήρχαν τα πρώτα ε, μέτρα περιοριστικά ε, για τον COVID, mm -hmm. άρα με τηλεδιασκέψεις, με περιορισμούς μετακινήσεων, mm -hmm. ε, με δύσκολες δηλαδή συνθήκες, καταφέραμε πολύ μεγάλα πράγματα που αλλάξαν αν θέλετε και τον τρόπο που αδμία βλέπει τις τοπικές κοινωνίες ή οι, οι δήμοι στην υπόλοιπη χώρα διεκδίκησαν μετά από εμάς ε, κάποια χρήματα ή έργα όπως ο καθένα αντιλαμβανόταν. Για τότε. την επόμενη μέρα των ελληνοπεραμάτων τι, τι έχει να λαμβάνει ο Δήμο Μαλεβιζίου και οι δημότε Μαλεβιζίου. Λοιπόν, να πούμε καταρχά ότι η επόμενη μέρα των Ελληνοπεραμάτων δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί. Ε, δεν είναι, είναι μόνο γνωστό και είναι μια μεγάλη επιτυχία και αυτό προστίθεται στην επιτυχία των ανταποδοτικών γιατί ένα έργο ερχόταν ήρθε στην Κρήτη για να κλείσει τα Ελληνοπεράματα mm -hmm. ουσιαστικά. Αυτό mm -hmm. είναι. Σε αυτό το έργο που είχε ένα θετικό αποτέλεσμα στο σύνολό του, εμεί διεκδικήσαμε το Την κλείνω την παρένθεση για να επανέρχομαι να σε αυτό. Αλλά ε, τα ελληνοπεράματα κλείνουν. Μετά την, με, στα μέσα του 2025, τέλη του 2025, μετά δηλαδή την, το εξάμηνο-οκτάμηνο ενεργειακή ε, παράλληλη λειτουργία του καλωδίου, ε, δοκιμαστική λειτουργία θα κλείσουν. Η παραγωγή θα κλείσει και θα μείνει σύμφωνα με του σχεδιασμού τα γνωστά. σω αυτό είναι κάτι που συζητιέται, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι, αν θέλετε, για μα ένα ακόμα σημείο που ε, διεκδικούμε πράγματα. Ακούγεται την εφεδρεία, δηλαδή οι πιο σύγχρονε μηχανέ, ένα, ένα τμήμα να παραμείνει σε εφεδρεία, αν χρειαστεί να ε, λειτουργήσει το εργοστάσιο, mm -hmm. σε περίπτωση που κάτι πάθει το καλό. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο του αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για την περιοχή. Mm -hmm. το, το κλείσιμο των ρηπογόνων μονάδων, των παλαιών μονάδων. Και από εκεί και μετά, βεβαίω, εμεί έχουμε ξεκινήσει συζητήσει για το πώ μπορεί να αλλάξει εκεί η περιοχή, ε, να μεταφερθεί το παλιό εργοστάσιο. Όλα αυτά όμω καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλε. Ε, είναι αποφάσεις που θα πάρθουν σε πολύ ψηλά κλιμάκια τη κυβέρνηση, τη ΡΑΕ, τη yeah, ΔΕΗ. Ναι, αλλά που κύριε Μποκέα, εσεί όμω, πολύ σωστά νομίζω, στη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτη, κάνετε ένα πρώτο βήμα, μια μελέτη έτσι, που θα υποδείξει το πώ ε, νομίζω μπορεί να να διαμορφωθεί ένα ουσιαστικά ένα ενεργειακό κέντρο σε άλλη περιοχή. Δηλαδή να φύγουν από τα Έχετε μάθει αυτό, βλέπω. Βεβαίω. ναι. Και νομίζω ότι. Δεν είναι κρυφό, αλλά δεν το έχουμε ανακοινώσει. Την Παρασκευή που γράφουμε τη σύμβαση. Εντάξει, δεν είναι και απόρριτο. όχι, βέβαια. Ναι, εντάξει. Έχει γίνει, έχει υπογραφεί, έχει συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μα. ναι, βάζουμε τι βάσεις. Δηλαδή θα έλεγα σε γενικέ γραμμές ότι αντιμετωπίζουμε τα θέματα τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου μας, με έναν τρόπο ο, ε, ολιστικό, με έναν τρόπο που λαμβάνει όλες τις παραμέτρους, οργανωμένα, μεθοδικά, ε, με την καθοδήγηση την επιστημονική όπου χρειάζεται. Uh -huh. Εδώ λοιπόν υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασία με, με την περιφέρεια Κρήτης, που είναι δίπλα μα σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Οφείλω να το πω αυτό. Ο ίδιο ο Περιφερειάρχη, ο Σταύρο Αρναουτάκη, από την πρώτη στιγμή ε, ε, αντιλήφθηκε. Τα όσα ζητούσαμε για την περιοχή και ήταν στο πλευρό μα και η βέβαια τη Περιφέρεια Κρήτη και ο κ. Κιλούρη, που και με αυτόν έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Ε, να πω όμω εδώ ότι έχουμε λοιπόν την υπογραφή του μνημονίου με την ΕΤΒΑ. Uh -huh. Για ποιο λόγο, για να διερευνήσει η ΕΤΒΑ ε, κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί κορακιά και τι μπορεί να γίνει στην κορακιά τελικά. Διότι όλοι λέγανε για κορακιά, θα πάνε εκεί τη χερσαία Ζώνη, θα πάει, τα, θα πάει παλαιότερα το εργοστάσιο τη ΔΕΗ, θα γίνουν εκεί επενδύσει. Άρα λοιπόν, εφόσον είναι μια περιουσία ε, δημοτική, εκεί έχει, ε, υπάρχει πλέον η ενεργειακή διασύνδεση. Να δούμε τι μπορεί να φιλοξενήσει. Μπορεί να μεταφέρουμε καταστάσει. Μπορεί να γίνει κάτι καινούριο εκεί, κάτι καινοτόμο. Mm -hmm. Να φιλοξενηθούν επιχειρήσει στον τομέα τη ενέργεια. Α, mm -hmm. ετοιμάζεται δηλαδή ένα κλάστερ εκεί. Μπορούμε να δούμε καινοτόμε επιχειρήσει να φιλοξενούνται στην περιοχή μα. Το σηκώνει η περιοχή. Αυτά θα μελετήσει η ΕΤΒΑ, θα τα μελετήσει μαζί μας. Με τη σύμφωνη γνώμη, βέβαια, η μελέτη θα έρθει στα Δημοτικά Συμβούλια, στο, στο τοπικό Συμβούλιο του Φόδελε, όπου υπάρχει εκεί μια εξαιρετική συνεργασία. Και οφείλω να το πω, αυτό δεν γίνεται τίποτα χωρίς την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Και των συμβούλων όλων, Αυτή, όλων των μερών. Μιλάμε για μια έκταση που είναι και κοντά στο σημείο προσεγάλωση του Μεγάλου Καλονιδίου. Είναι ακριβώ το σημείο αυτό τη mm. προσεγάλωση. Yeah. Είναι μια έκταση 400 τρεμάτων όσον αφορά την έκταση που είναι στη διάθεση του Δήμου. Ε, είναι κοινοτική έκταση δηλαδή με μια απόφαση του δικαστηρίου. Είναι παλιά υπόθεση του Δήμου Γαζίου. Mm -hmm. ε, λοιπόν, ε, Άρα, εμεί αξιο... ταυτό... προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε καταρχά την δημοτική ακίνητη περιουσία στόχο νούμερο ένα. Στόχο νούμερο δύο, να, δια, να, δούμε κατά πόσο μπορεί ο Δήμο να φιλοξενήσει υγιή επιχειρηματικότητα, καινοτόμα επιχειρηματικότητα, νέε επενδύσει, νέε θέσει εργασία να προκύψουν, νέε προοπτικέ ανάπτυξη για, το, για τον uh -huh. τόπο μα. Αυτά είναι τα σημαντικά, οι σημαντικοί στόχοι που είναι οι μεγάλοι στόχοι για ένα Δήμο και που σε αυτά έχουμε σύμμαχό μα στην περιφέρεια Κρήτη. Ε, και θεωρώ ότι και σε αυτά έχουμε σύμμαχό μα. Είμαι σίγουρο ότι έχουμε γίνει συζητήσει και τους του βουλευτέ του νησιού, που παραδοσιακά διαχρονικά έχουν όλοι ο καθένα ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση έχουν συμβάλει σε αυτό και σήμερα έχουμε νομίζω και την ευκαιρία και με τον Ελευθέρω τον Αβγιανάκη ω Υπουργό Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη αλλά και τον Μάξιμο τον Σενετάκη να τρέξουμε από τη θέση του και ιδίω ως mm -hmm. ε, ω ε, Τα θέματα αυτά. Ε, είμαστε λοιπόν, νομίζω ότι οι συνθήκε είναι καλέ. Okay. Okay. Τώρα μα δώσατε όμω και μία πάσα, γιατί, γιατί είχαμε και χθε μία σύσκεψη έτσι, στο Δήμο Μαλαβίδη. Δύο πάσες. Έχω δύο πά... εγώ. <laughs> Ορίστε. <laughs> Πρώτη, καταρχά, να μα πείτε τι, τι, τι έγινε στη σύσκεψη με τον κύριο Αβγενάκη. Αφενό και αφετέρου, ε, θέλω να πάμε και στα άλλα ζητήματα, γιατί μιλάμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά, αλλά ο Δήμο έχει και τα καθημερινά. Ακριβώ. Mm. Και είναι και ο μεγάλο μα στόχο. Είναι η προτεραιότητά μα. Το θυμόμαστε, το έχετε βάλει προτεραιότητα και... την περίοδο, την προεκλογική. Ναι. Και νομίζω ότι ναι. υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα και σε αυτό το κομμάτι. Το έβαλαν οι δημότε μα προτεραιότητα και ήταν και ίσω το θέμα που είχε εντοπίζαμε και τι πιο πολλέ κριτικέ ε, για την δημοτική περίοδο τη που προηγήθηκε. Επομένω, mm -hmm. εκεί δίνουμε τη βάση και θα σα εξηγήσω και συνέχεια τι κάνουμε γι' αυτό. Αλλά ε, για τη χθεσινή συνάντηση να πω ότι είχαμε την τιμή και τη χαρά να είναι στο Δημαρχείο ο, ο, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, ο κ. Σαβγεννάκη, με τον ε, ε, κ. Γκουζούρη, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Ολλανδική Εταιρεία, που είχε αναλάβει mm -hmm. τι μελέτε για τον νησί και την, τον ενιαίο Φορέα Διαχείριση Ιδάτων και όλε αυτέ τι σημαντικέ αλλαγέ που πρέπει να γίνουν στα θέματα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιου και τη ανθεκτικότητα του νησιού. Ε, ακούσαμε τον Υπουργό να αναφέρεται στα όσα το Υπουργείο μπορεί να προσφέρει στην ε, τοπική κοινωνία, στο νησί μα και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Εκφράσαμε και τι δικέ μα αγωνίε αλλά και τι προτάσει μα σε σχέση με τα θέματα που αφορούν τον ίδιο και ω Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη αλλά και ω. Ως... Ε, υπουργό τη κυβέρνηση με την οποία έχουμε κάποια ανοιχτά θέματα γενικά. Mm -hmm. ε, έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ε, γνωριμία και με τους τοπικούς ε, Εκπροσώπους των κοινοτήτων, του προέδρου, τα στελέχη του Δήμου και βεβαίω. Ε, έχετε, έχετε και πρωτογενή τομέα. Υπάρχει ε πρωτογενή τομέα δυνατό. Κέρια προβλήματα όμω πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αγροτική οδοπία Υπάρχει μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ που έχει συμβάλει και ο ίδιο mm. ο Υπουργό στην, να, στην, να ενταχθούμε στο πρόγραμμα Ντόνι Τρίτσι και ξεκινάει στου επόμενου μήνε η έναρξη αυτών mm. των έργων που είναι πολύ σημαντικών. Έργα αδρευτικά, έργα αντιπλημμυρικά, mm. έργα που θα θωρακίσουν την περιοχή μα από τι επιπτώσει κλιματική κρίση. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά ε, επικεντρωθήκαμε κυρίως του το, το πρωτογενή τομέα, στο ότι ο, ο Δήμος μας διαχρονικά έχει ε, ταυτιστεί με την σταφίδα, με, το, με, την, ε, με τους αμπελώνες παραδοσιακούς του νησιού. Σήμερα έχει αλλάξει λίγο η φυσιογνωμία της περιοχής όσον αφορά το, το προϊόν. Mm -hmm. Εντάξει, το λάδι, η ελιά είναι το βασικό προϊόν. Φυστά. Όμως να μην ξεχαστώ να και να αναφέρω πορτοκάλι στο φόδελε, yeah. τα μήλα, τα χλάδια του κρουσόνα, την ε, μελισσοκομία της περιοχής που πραγματικά έχει ε, ε, παράδοση πολλών αιώνων. Ε, στο έργο της Δαμάσας να σας πω απλά, στο Σταφό Μετατροπής βρέθηκαν αρχαίες κηρύθρες. Uh -huh. Είναι από τα ευρήματα, τα πολύ σημαντικά που εντοπίστηκαν στις... Ε, ανασκαφέ του έργου. Επομένω, θέλουμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και κάποιου οικισμού, νομίζω, έχετε βάλει σε μια σειρά έργα ανάδειξη να δώσετε μια άλλη πνοή στου οικισμού, κάποιε αναπλάσει, κάποιε παρεμβάσει και σε χτίρια έτσι, παλιά, ε, Το ε, κυριακό απόθεμα είναι, 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 είναι παρεμβάσει μια, που έχουν γίνει αρκετέ και γίνονται. Η φάμπρικα του Κοκκινίδη, του Ηρακλή Κοκκινίδη, oh. του ήρωα του Μαλεβιζίου της, ε, των κριτικών επαναστάσεων στο Κεραμούτσι. Είναι το συνεταιρισμό. συνεταιρισμό, ο παλιό ο... αγροτικό συνεταιρισμό στο Γάζι που έχουν ξεκινήσει εργασίε και η μετατροπή του σε ένα κτίριο πολιτισμού, αλλά και το κτίριο που θα στεγάσει την αρχαιολογική συλλογή του Δήμου Αλεβιζίου, mm. θα μεταφερθεί εκεί και θα εμπλουτιστεί με τα ευρήματα αυτά που σα ανέφερα πριν. Πολύ σημαντικό αυτό. Και άλλα πολλά κτηριακά έργα και σε σχολεία αλλά και σε άλλε υποδομέ όλου του Δήμου. Ε, Στόχο μα είναι να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον πολιτισμό και με τον τουρισμό. Υπάρχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα αναπτύξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ε, ένα ζητούμενο βέβαια Πολλά. για εσά που είστε Δήμο που απλώνεται πολύ και έχει και ορεινά, έχει και παιδινά, έχει και παραθαλάσσια, είναι να μην είστε αποκλειστικά γυρισμένοι προ τη θάλασσα. Γιατί έχει συμβεί σε άλλου Δήμου αυτό και είναι καταστροφικό για την υπόλοιπη περιοχή. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τα συνδέσετε αυτά μεταξύ ναι. του. Αυτό που, αυτό που αναφέρεστε κυρία Καρδιωτάκη είναι ένα από, τα, από, τα, από τις παθογένειες περιοχής. Και νομίζω και σε πολλές περιοχές της Κρήτης βλέπουμε την ίδια παθογένεια. Ακριβώς. Η πολυοδομική άναρχη ανάπτυξη των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με την έντονη τουριστική ανάπτυξη, προκάλεσε τέτοια φαινόμενα. Άρα, εδώ τώρα γυρίζουμε λίγο πίσω εμείς, επαναφέροντας ουσιαστικά ένα νέο γουπουσού, Εγκρίνοντα το νέο Γουπουσού, yeah. που περιμένουμε μία υπογραφή από την αρχαιολογική υπηρεσία. Μία, γενικό πολεμι... μία, μία, ναι, σχέδιο, yeah. για όποιον yeah. δεν ναι, το κατάλαβε το Γουπουσού. Ναι, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, σχέδιο, σωστά, γιατί. Ε, ε, Κάποιοι ε, ε, δεν, ε, ε, δεν ε, το ξέρουν, δεν το ναι, γνωρίζουν. Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Γαζίου, του παλιού Δήμου Γαζίου, όπου εκεί μία υπογραφή μα στερεί την έγκριση, την οριστική, για να προχωρήσουμε και στι πολεοδομικέ μελέτε των ενωτήτων που είναι απαραίτητε, όπω η Αγία Πελαγία, η Λιγαριά και οι άλλε περιοχέ του Δήμου μα, ο Καφιδαρά. Η ολοκλήρωση μελετών που έχουν ξεκινήσει, όπω είναι η πράξη εφαρμογή στο Γάζι και η έναρξη τη, μάλλον έχει ξεκινήσει η πολεοδομήση τη Αμουδάρα, του βόρειου τμήματο. Yeah. Αλλά χρειαζόμαστε και τι υπόλοιπε μελέτε που εκεί, κυρία Καρβιωτάκη, δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία να τι εντάξουμε. Διότι είναι ακριβέ μελέτε, είναι έργα, εντό εισαγωγικών έργα. Έργο είναι ουσιαστικά, αλλά λέγονται μελέτε uh -huh. που ε, πραγματικά ε, δεν μπορούν οι Δήμοι να σηκώσουν με τα πενιχρά έσοδά του και με, τα, με την υστέρηση εσόδων που ε, υποστήριξε τα προηγούμενα το τέλος χρόνια. Ξέρετε, πληγέ τώρα, <laughs> κυρία Καλωτάκη, το τέλο παρεπιδημούντων. Ξέρετε, πληγέ τώρα, κύριε Καρδιωτάκη. το τέλο παρεπιδημούντων είναι πραγματικά η σωτηρία μα. Ήταν τα, τα, τα προηγούμενα χρόνια. Ε, το στερηθήκαμε τα χρόνια τη πανδημία, και ήταν μία από τι αιτίε που η καθημερινότητα στου mm. Δήμου μα δεν πήγε καλά. Γιατί αυτό είναι ένα βασικό έσοδο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε πράγματα απλά καθημερινά. Το οποίο το στερηθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω το 70% στέρηση. Uh -huh. Και μόλι πάμε να βγούμε από το τούνελ και να δούμε λίγο φω, έρχεται η κυβέρνηση και μα λέει ότι μέσω τη εφορία θα σα παρακρατούμε το 20% περίπου του τέλου. Άρα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Uh -huh. Ε, είμαστε σε συνεννόηση με την ΠΕΔ, με του υπολείπου συναδέλφου. Βλέπω ότι σήμερα έγινε και μια σύσκεψη στα χανιά για τα αντίστοιχα ζητήματα. Ο δημοκός, Πλατανιά είπε θα το σηκώσει πάρα πολύ Θα από το εδώ, σηκώσουμε πολύ ψηλά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια αφέμαξη των εσόδων μα, του πιο κρίσιμου εσόδου, το οποίο μα δίνει τη δυνατότητα να, 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 να πράξουμε πράγματα που έχουν ανάγκη οι δημότε στην καθημερινότητά του. Ε, θα σα πω μόνο ότι για κάποιου Δήμου που δεν έχουν ενδεχομένω έσοδα. Η ε, δεν τα έχουν δουλέψει τα έσοδα του, ή δεν έχουν έσοδα από τουριστική δραστηριότητα, ίσω αυτό το μέτρο να του ωφελήσει. Σε Δήμου όμω, που η βασική πηγή εσόδων είναι τα ξενοδοχεία και δεν υπάρχουν παρεκκλήσει. Δηλώνονται τα πάντα, υπάρχουν τα πάντα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm -hmm. Άρα το να έρθει η, το κράτο να βάλει χέρι στα έσοδα ενό σημαντικού πόρου για του Δήμου, σε Δήμου που το εισπράττουν κανονικά από, τα, από του βασικού του τους, βασικούς τους πελάτες να το πούμε έτσι, συνεργάτες, Δημότε, προμηθευτέ. προμηθευτές. Δημ, 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 δημότες, προμηθευτές. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και το τέλος δεν είναι θα δημιουργεί πρόβλημα σε εμένα τον ίδιο ή στους συνεργάτες μου, αλλά στον ίδιο το δημότη, στον πολίτη δηλαδή αυτής της χώρας. Κύριε Μποκία, μία τελευταία ερώτηση. Γιατί ρωτάνε οι τηλεθεατέ. Προφανώ, δημότε Μαλεβιζίου, οδικό δίκτυο, μα λένε πολλά προβλήματα, πολλέ λακκούβε. Τι έχουν να περιμένουν τα επόμενα χρόνια. Όπω είπα και πριν, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο. Ε, σε αυτή τη φάση ε, είμαστε λίγο πριν την ψήφιση του νέου προπολογισμού. Ε, θα δουν οι δημοτευθυντέ σίγουρα να υπάρχουν πολλέ ε, νέε ε, δράσει ε, και. Ε, διαδικασίες που θα ωφελήσουν την καθημερινότητα και για τις λακκούβες και για την ίδρυυση. Αυτές τις μέρες γίνονται συνεχώς οι σκέψεις uh -huh. με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Προετοιμάζουμε τον προϋπολογισμό και τον πάμε προς ψήφιση για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτές τις υπηρεσίες και να μην... Ε, έχουμε ε, προβλήματα και στην οδοπία, αλλά και σε άλλου τομεί, και, και στην καθαριότητα, βεβαίω, mm, που είναι ένα βασικό μα τομεί που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και θα δείτε ότι φέτο τα πράγματα θα βελτιωθούν, διότι γίνεται τρομερή προσπάθεια να κλείσουμε πληγέ mm -hmm. των προηγούμενων ετών που υπήρξαν σημαντικέ ε, για πάρα πολλού λόγου. Ε, θεωρώ ότι σημαντικότερο λόγο ήταν αυτή η στέρηση εσόδων, όμω υπήρξαν και ενδεχομένω δικέ μα αστοχίε. Που ε, οι δικέ μα παραλήψει που θέλουμε να διορθώσουμε και που παλεύουμε να τι διορθώσουμε σε αυτή τη νέα θητεία. Ε, Γίνανε όμω και πολλά πράγματα που ενδεχομένω δεν επικοινωνήθηκαν σωστά και που δεν έφτασαν στα ραντάρ των δημοτών μα. Λοιπόν, δηλαδή, κρατήστε το. αυτό. να πούμε ότι ναι. έχουμε αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν για και τι βροχέ συνήθω ανοίγουν λακκούβε, όμω να πούμε και τα χιλιόμετρα και τα χιλιάδε τετραγωνικά νέου ασφαλτικού. Που ε, πέσανε τον προηγούμενο χρονικό διάστημα στο δίμο μα. Λοιπόν, κύριε Βοκκία, εμεί κάναμε τώρα μία πρώτη αναγνωριστική έτσι, συζήτηση για τη ναι. νέα σα θητεία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού, σα δεσμεύουμε κιόλα. Θέλουμε δηλαδή ναι. <χει> και μονοπάτια <χει> να μα πείτε, θέλουμε και γειτονιέ να μα πείτε, ε, πολλά και τα να έτωπα, μας πείτε. πολλά ταμεία να μα πείτε. Αλλά επειδή <χει> πιέζει <χει> ο χρόνο, θα συζητήσουμε. Πολλά. Εγώ σα ευχαριστώ. Μας να σα ευχαριστήσουμε. Καλή θητεία.